Ο ήχος του κουδουνιού υποδηλώνει ότι η εκκλησία έχει μία νέα άφιξη. Ο πάστορας ανοίγει το κουτί που μοιάζει με ταχυδρομικό και βλέπει ένα μωρό μόλις 2 εβδομάδων τυλιγμένο με μία κουβέρτα. Σε αυτό το κουτί απελπισμένες μητέρες αφήνουν τα μωρά που δεν μπορούν να συντηρήσουν και είναι ένας τρόπος ώστε να πάψουν οι γονείς που θέλουν να δώσουν τα νεογέννητα να τα εγκαταλείπουν στα πιο απίθανα μέρη. Μέχρι τώρα οι γονείς έδιναν τα μωρά για υιοθεσία. Όμως ένας νέος νόμος έχει περιπλέξει τα πράγματα. Το κράτος αναγκάζει πλέον τους γονείς να καταθέτουν τα στοιχεία τους όταν δίνουν ένα μωρό στις προνοιακές υπηρεσίες. Κάτι που δεν αρέσει στις μητέρες που δεν μπορούν να κρατήσουν το νεογέννητο παιδί τους. Έστω και χωρίς στοιχεία η Εκκλησία παραδίδει τα μωρά στις αρχές, όχι όμως όλα. Ο ευσυνείδητος νοτιοκορεάτης πάστορας κάνει καταπληκτική δουλειά, αφού μέχρι σήμερα έχει υιοθετήσει 10 παιδιά και ήδη έχει κάνει αιτήσεις για να πάρει στην οικογένειά του άλλα 4.